Εδώ στο στούντιο θα καλωσορίσουμε την Ιουλιέτα Μιχαήλ, η οποία θα μας παρουσιάσει τα στοιχεία, να δούμε πού βρίσκεται η Κύπρος στον δείκτη της ειρήνης, θα έλεγε κανείς. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Βρήκαμε εμείς, την έρευνα έχει διενεργήσει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης και κατέγραψε τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης. Να πούμε πριν πάμε στη θέση της Κύπρου, ότι καλύπτει το 99,7% του πληθυσμού η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελείται από 23 ποιοτικούς δείκτες και να πούμε συγκεκριμένα ότι είναι τρεις τομείς οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη, ναι. Το επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλειας, η έκταση συνεχιζόμενης εσωτερικής και εξωτερικής σύγκρουσης και τρίτο και τελευταίο, το πόσο στρατιωτικοποιημένη είναι μια χώρα. Ωραία, εμείς έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα για την Κύπρο. Το ένα είναι η κατοχή, μοιραία. Υπάρχει στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία από το 1974, πριν είχαμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες ταραχές. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια ευρωπαϊκή χώρα, όταν σκεφτόμαστε την Κύπρο, ειρηνική, σύγχρονη και δυτική. Για να δούμε σε ποια θέση τώρα είναι η Κύπρος. Ακριβώς. Η Κύπρος βρίσκεται στην 64η θέση του δείκτη. Είναι σε ένα μέσο επίπεδο η ποιότητα της ειρήνης στην Κύπρο. Στη θέση 64 δηλαδή, όσον αφορά στην ειρήνη. Ακριβώς, ναι, ναι. Στην 64η έχει ληφθεί υπόψη, να πούμε, και το επίπεδο οικονομίας και το επίπεδο της στρατιωτικοποίησης, δεδομένου ότι η Κύπρος δεν είναι αρκετά στρατιωτικοποιημένη. Ναι. Είναι και λίγο λογικό και λόγω, όπως είπες και εσύ, της κατοχής, να βρίσκεται στην 64η θέση, προτελευταία θέση στην Ευρώπη όσον αφορά το επίπεδο ειρήνης. Προτελευταία, Τελευταία θέση κατέχει, όσο και αν δεν το πιστεύουμε, η Γαλλία. Η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στον πάτο της Ευρώπης όσον αφορά στο δείκτη της ειρήνης. Στο δείκτη της ειρήνης και της οικονομίας. Πολύ εντυπωσιακό. Ειρήνης. Πάμε να δούμε ποιες χώρες τώρα είναι πιο ειρηνικές από την Κύπρο, γιατί μας έκανε και αυτό εντύπωση. Πιο ειρηνικές από την Κύπρο, βλέπουμε και το χάρτη ακριβώς. Τώρα βλέπουμε τον Ατλαντικό ωκεανό. Πάμε, πάμε να πούμε χώρες. Κύπρο. Είναι πιο πάνω από την Κύπρο η Ζάμπια, η Ουρουγουάη. Είναι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην Αφρική και υπάρχουν και συνεχιζόμενες εντάσεις. Παρ' όλα αυτά είναι πιο πάνω από εμάς. Να σημειώσουμε για την Κύπρο ότι βρίσκεται στην 8η θέση όσον αφορά την οικονομική απειλή πίσω από το Αφγανιστάν και την Ουκρανία. Ξέρουμε την κατάσταση στο Αφγανιστάν, την έχουν καταλάβει οι Ταλιμπάν. Να σημειώσουμε ότι το Αφγανιστάν είναι και η τελευταία χώρα στην κατάταξη της ειρήνης, στον κόσμο. Μάλιστα. Βρίσκεται στην τελευταία θέση και κάτω από την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, επιδείνωση σημείωσε η Ουκρανία και η Ρωσία την 5η επιδείνωση σε κατάταξη, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Η Ελλάδα πού βρίσκεται σε όλα αυτά? Η Ελλάδα βρίσκεται στην 60η θέση. Σημείωσε επιδείνωση κατά 6 θέσεις, δηλαδή κατέβηκε λόγω και της οικονομίας αλλά και του δείκτη της στρατιωτικοποίησης. Βλέπουμε ότι και η Ταϊβάν είναι πιο πάνω από εμάς, δεδομένου ότι είναι πιο στρατιωτικοποιημένη από εμάς. Να σημειώσουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται στην 104η... Αρκετά χαμηλά. Ναι, αρκετά χαμηλά. 37η θέση μαζί με το Ιράν. Και κάποια γενικά στοιχεία είναι ότι η ειρήνη επιδεινώνεται στον κόσμο γενικότερα, αυξάνονται οι θανάτοι και να πούμε ότι οι θανάτοι είναι πιο πολύ στην Αιθιοπία παρά στην Ουκρανία. Πρώτα η Αιθιοπία και μετά η Ουκρανία, μάλιστα, δεδομένου του εμφύλιου που υπάρχει στη συγκεκριμένη. Ωραία, χώρα. Είπαμε ποια είναι η τελευταία του κόσμου, το Αφγανιστάν. Σωστά. Η πρώτη ποια είναι, η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο? Η πιο ειρηνική χώρα είναι η Ισλανδία. Ναι. Τα τελευταία 15 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη θέση. Σταθερή, Σταθερά στην πρώτη θέση, λόγω του βιωτικού επίπεδου. Είναι και η πιο χαρούμενη χώρα στους δείκτες τα τελευταία επίσης χρόνια, οπότε είναι πολύ λογικό. Στις πρώτες θέσεις φιγουράρουν η Δανία, η Φιλανδία κτλ. Οι οποίες για τους ίδιους λόγους βρίσκονται στις πρώτες θέσεις λόγω του βιωτικού επίπεδου και της ευτυχίας των ανθρώπων. Να πούμε ότι η Κύπρος βελτιώθηκε κατά μία θέση φέτος, Χρήστο. Βελτιώνεται σιγά-σιγά η κατάσταση μας βασανιστικά αργά στον πίνακα της κατάταξης. Μάλιστα. Ακριβώς. Ιουλιέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δείτε σε λίγο.
Αντιδρούν οι πολίτες για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Μεγάλη έρευνα του ΣΥΓΜΑ κατέγραψε αυτές τις ανησυχίες. Σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο, εδώ στο ΣΥΓΜΑ, η Υπουργός Παιδείας απαντά στις ανησυχίες και ο Παύλος Μιλωνάς, πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, αναλύει τις δικές του ανησυχίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε με απλά λόγια, με πολύ απλά λόγια όσο το δυνατόν, τι αλλάζει για τους δανειολήπτες ή τι περιμένουμε να αλλάξει για τους δανειολήπτες, διότι λάβαμε μηνύματα και ο κόσμος είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Προτάσεις νόμου, νομοσχέδια, τροπολογίες και ιστορίες για αγρίους. Το θέμα είναι πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας και την οικονομία μας και τον οικονομικό προϋπολογισμό. Εδώ στο στούντιο Μάριος Ιερόπουλος, σύμβουλος αφαιρεγκιότητας. Χαίρετε. Καλημέρα σας.